Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι αγρότες από την Αθήνα και πάλι στα μπλόκα τους, όπου όπως διεμήνυσαν προς την κυβέρνηση, εκεί θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Το μεσημέρι έκαναν ένα μεγάλο συλλαλητήριο. 15 με 20 χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στην Αθήνα. Ήταν μαζί τους βέβαια, ήταν το ΠΑΜΕ σε πρώτο στάδιο, αλλά ήταν και άλλες επαγγελματικές ομάδες, όπως δικηγόροι, μουσικοί, καλλιτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες. Ήταν ένα μεγάλο συλλαλητήριο, κυρίως με αφίξεις αγροτών από την Πελοπόννησο, την Κρήτη. Αργότερα ήρθαν και από την Βόρειο Ελλάδα. Χθες το βράδυ ήταν στο Σύνταγμα, είχαν στήσει αντίσκηνα. Πλέον τώρα περιμένουν την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τον όποιο διάλογο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μπλόκο των Τεμπών, μαζί με αυτό που βρίσκεται στις Μικροθήβες, στο Βόλο, έχουν ήδη καταθέσει τις προτάσεις τους, τόσο στον Πρωθυπουργό, όσο και στους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων. Το μόνο που περιμένουν τώρα είναι μία πρόσκληση για διάλογο. Βέβαια, να πούμε ότι οι αγρότες που βρέθηκαν στο Σύνταγμα αυτό το διήμερο δεν κατεβαίνουν σε διάλογο, μόνο υπό μία προϋπόθεση. Βέβαια, όλα να ξεκινήσουν από μηδενική βάση. Τα κορόιδα πέθαναν. Μπορεί μέχρι τώρα να τα καταφέρναν και να κλέβαν την ψήφο με υποσχέσεις ψεύτικες και οτιδήποτε άλλο. Είμαι την ψεύτικη ελπίδα. Πλέον να ξέρουν και αυτοί που προαλήφονται για την εξουσία, όταν θα γίνει η αλλαγή, θα έχουν την ίδια τύχη με τους σημερινούς. Με χαιρετισμούς και ομιλίες εκπροσώπων από μπλόκα πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα με αφίξεις ακόμη περισσότερων από την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τη Βόρειο Ελλάδα. Βέβαια, οι αγρότες της Θεσσαλίας, της Κρήτης και της Πελοποννήσου ενισχύθηκαν και από συναδέλφους τους από την Ημαθία και τον Βρωμαχώνα. Ή πρέπει να πάρει το μήνυμα, να δώσει λύσεις στα προβλήματα που έχουμε. Διαφορετικά δεν έχουμε αύριο. Αυτός ο αγώνας που κάνουμε είναι αγώνας επιβίωσης. Αν δεν πάρει πίσω το ασφαλιστικό, το φορολογικό, αν δεν καταργήσει τα τεκμήρια διαβίωσης και αν δεν μας δώσει αφορολόγητο, εάν δεν μειώσει το κόστος παραγωγής τώρα, εμείς δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στα χωριά μας. Στο Σύνταγμα βρέθηκαν μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις και ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης και πλήθος κόσμου. Οι περισσότεροι από τους αγρότες προτίθεται να επιστρέψουν στα μπλόκα και να συνεχίσουν εκεί τις κινητοποιήσεις, ενώ κάποιοι ήθελαν να παραμείνουν στο Σύνταγμα. Ήρθαμε εδώ να δώσουμε τη μάχη μαζί με τους άλλους αγρότες από όλη την Ελλάδα για τα δίκαια αιτήματά μας. Δεν θα συνεχίσουμε εμείς σαν Κρήτη να κλείνουμε τις δρόμους. Θα χτυπήσουμε τις τράπεζες, την κεφαλή των τραπεζών, την Τράπεζα Ελλάδος, που εκεί θα τα καταλάβουν όλα. Εδώ ή στην Κρήτη. Στην Κρήτη τώρα. Τώρα τα άλλα παιδιά τον το λέω. Δεν ξέρω αν θα αποφασίσουν κι αυτοί. Αν τα αποφασίσουν, θα μας καταλάβουν καλά. Βρίσκομαι εδώ να συμπαρασταθώ στον αγώνα των παιδιών και εγώ, χωρίς κομματικά κριτήρια. Δεν πάει άλλο αυτά και πια η εξαθλίωση. Ζητάμε την κατάργηση του ασφαλιστικού και του φορολογικού, διότι δεν πλήττει μόνο εμάς, τους άνεργους, τους αγροτοκτηνοτρόφους, πλήττει όλο τον κόσμο, όλες τις κοινωνικές τάξεις. Το προσχέδιο αυτό είναι καταστροφικό. Είναι για να φανεί σε ολόκληρη την αγροτιά. Θα αναγκαστούμε, αν εφαρμοστεί, να φύγουμε από τις περιουσίες μας, να παρετήσουμε τις δουλειές που θα κάνουμε και να αναγκαστούμε να γίνουμε μετανάστες ή δούλοι στην ίδια μας τη χώρα. Το μεσημέρι άρχισε η αποχώρηση των αγροτών από την πλατεία και η τροχέα αποκατέστησε σταδιακά την κυκλοφορία στους δρόμους. Το μήνυμα είναι ένα. Εργατιά, αγροτιά, μια φωνή, μια γροθιά. Εργάτες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι των πόλεων, συνταξιούχοι, νέοι και νέες, γυναίκες των λαϊκών οικογενειών έχουν κοινά ταξικά συμφέροντα.
ενάντια στην τάξη που τους εκμεταλλεύεται, ενάντια στους αντιλαϊκούς νόμους λεμιτόμους, όπως είναι το ασφαλιστικό και το φορολογικό, ενάντια στις κυβερνήσεις που ψηφίζουν αυτούς τους νόμους, ενάντια στις λυκοσυμμαχίες που ξεζουμίζουν το λαό μας. Λαϊκή συμμαχία και αντεπίθεση τώρα. Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Πανελλαδικού της Νίκαιας. Ήρθαμε εδώ και παλεύουμε τα τέσσερα βασικά ζητήματα, όπως είναι ασφαλιστικό, φορολογικό, κόκκινα δάνεια και κόστος παραγωγής. Είναι αυτά τα οποία δεν μας επιτρέπουν πλέον να είμαστε αγρότες, να συνεχίσουμε να είμαστε. Ο αγώνας και η μάχη δεν σημαίνει ότι τελείωσε μια μάχη, τελειώνει και ο πόλεμος. Δεν βγήκαμε έξω με αυταπάτες ότι θα λύσουμε τα προβλήματα με μια συγκέντρωση και επιτυχημένη όπως ήταν χθες στην Αθήνα. Θα γυρίσουμε πίσω, δεν φεύγουμε από τα μπλόκα. Και νόημα ο αγώνας έχει να οργανώνεται ο κόσμος, να καταλάβει ποιος είναι ο εχθρός. Αύριο βράδυ, λίγη προθεσμία που έχει δοθεί σε όσους επιθυμούν να μελετήσουν και να υπογράψουν τις προτάσεις που θα στείλει στον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων της χώρας η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών, Κτηνοτρόφων και Αλλιέων. Το μέλος της Επιτροπής, Χρήστος Γκόντιας, τόνισε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι αν δεχτεί ο Πρωθυπουργός και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων της χώρας το πλαίσιο που βάζουμε εμείς για έναν επικοδομητικό διάλογο, μόνο τότε θα πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες των Τεμπών έχουν ήδη δηλώσει ανοιχτοί σε διάλογο, στη βάση και των προτάσεων που έχουν διατυπώσει και περιμένουν κάλεσμα του Πρωθυπουργού, προκειμένου να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν. Δεν μας φοβίζουν οι διεκδικήσεις του λαού, διότι είμαστε στην ίδια όχθη με αυτή την κοινωνία. Εμείς δεν είμαστε ούτε γη πρωθυπουργών, ούτε υπουργών, ούτε τζακιών πολιτικών. Από τα ίδια σπράγματα αυτού του λαού προερχόμαστε και γι' αυτόν θα εργαστούμε και αυτόν θα υπερασπιστούμε. Εμείς ζητήσαμε διάλογο. Είναι η πρώτη φορά που δεν το λέτε αυτό. Μέχρι τώρα λέγανε τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και εμείς δεν. Κάντε διάλογο. Κάντε διάλογο. Και σήμερα ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είναι ανοιχτός να συζητήσει και λένε όχι, δεν συζητάμε. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες ήταν οι αγρότες που πέρασαν το βράδυ τους στην πλατεία Συντάγματος, όπως είχαν άλλωστε εξαγγείλει, προκειμένου να δηλώσουν τη διαφωνία τους με τα σχέδια της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Μάλιστα, έφτιαξαν και φασολάδα και φακές για να φάνε, ενώ μοίρασαν το φαγητό που ετοίμασαν και σε όσους Αθηναίους έσπευσαν στο Σύνταγμα για να τους συμπαρασταθούν. Άρα κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε μια είδηση, καθώς συνελήφθη στην περιοχή της Κορινθίας ένας 30χρονος, είναι ο αγρότης, ο οποίος φαινόταν στα πλάνα χθες από το Χαϊδάρι να σπάει το περιπολικό. Συνελήφθη από αστυνομικούς υπό Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Μάλιστα ήδη, όπως είπαμε, είναι στα χέρια της αστυνομίας και είναι σε εξέλιξη η προανάκριση. Όπως είπαμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος προκάλεσε φθορές στο περιπολικό και μάλιστα υπάρχουν κάποιες υπόνοιες ότι είναι και μέλος της Χρυσής Αυγής. Βέβαια κάτι τέτοιο το κόμμα το αρνείται και με ανακοίνωση του λέει ότι δεν τον γνωρίζει τον συγκεκριμένο 30χρονο. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι εικόνες, οι χθεσινές εικόνες από το Χαϊδάρι και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο και πήγαν από την Αυστραλία, από την Αίγυπτο μάλλον, μέχρι την μακρινή Αυστραλία. Χαρακτηριστικά, το Αλτζαζίρα έγραψε τα μέτρα αποτελούν το θάνατο των αγροτών. Το Sky News, οι αγρότες της Ελλάδας διαδηλώνουν ενώ η ύφεση βαθαίνει και αναφέρεται στο 0,7 που θα σημειώσει για το 2016 η ύφεση. Και το Russia Today λέει χαρακτηριστικά η οργή των Ελλήνων αγροτών κέρδισε. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι είναι και αρκετά τα ξένα μέσα ενημέρωσης που λένε ότι, σε εισαγωγικά βέβαια, ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά κινδυνεύει. Οι πρωτοφανείς κινητοποιήσεις των αγροτών, τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Αθήνα και η αμηχανία της κυβέρνησης απέναντι στο τεράστιο κύμα αντιδράσεων κατά του ασφαλιστικού νομοσχεδίου πρωταγωνίστησαν στα διεθνή μέσα. Με πολλούς διεθνείς ειδησογραφικούς ιστότοπους να αφιερώνουν εκτενή δημοσιεύματα στο συγκεκριμένο θέμα. Με τον τίτλο «Επεισόδια με τους αγρότες στην Ελλάδα, καθώς η ύφεση βαθαίνει», ο ιστότοπος του Sky News συνδυάζει τις συγκρούσεις των διαδηλωτών στην Αθήνα με την ανακοίνωση των επίσημων στοιχείων που δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία συρρυκνώθηκε κατά 0,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του έτους και 1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.
για τις αρρωτικές κινητοποίησεις των αγροτών κάνει λόγο και ο ιστότοπος του Αλτζαζίρα, εστιάζοντας στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τις συγκρούσεις των διαδηλωτών με τα ΜΑΤ και τις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν. Οι αγρότες είναι οργισμένοι, λέει χαρακτηριστικά, για τα σχέδια της κυβέρνησης να αυξήσει τις φορές τους στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης του προβληματικού ασφαλιστικού συστήματος, επισημένοντας την άποψη των διαδηλωτών ότι τα νέα μέτρα αποτελούν το θάνατο των αγροτών και ειδικότερα της μικρής και μεσαίας τάξης του κλάδου. Το θέμα των αγροτών απασχόλησε και το Βρετανικό Telegraph, που εστιάζει σε δημοσίευμά του στην απόπειρα των αγροτών να καταλάβουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στα άγρια επεισόδια που ακολούθησαν. Σχεδόν 800 αγρότες από το νησί της Κρήτης διαδήλωσαν έξω από το Υπουργείο, πετώντας ντομάτες, ενώ η ένταση κλιμακώθηκε όταν η αστυνομία τους απέτρεψε από το να πραγματοποιήσουν συμβολική κατάληψη του κτηρίου, αναφέρει το άρθρο, κάνοντας ειδική αναφορά στο κυνήγι των αγροτών που έτρεψαν σε φυγή τους άνδρες των ΜΑΤ με τις μαγκούρες τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης πολλών διεθνών μέσων, με το Spiegel να προειδοποιεί ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε κίνδυνο, τους New York Times να μιλούν για επέλαση των αγροτών στην Αθήνα και το Russia Today να αναφέρει ότι η οργή των Ελλήνων αγροτών κέρδισε. Το γερμανικό περιοδικό Spiegel επισημαίνει σε άθρο του πως η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν γίνει βίαιες. Μάλιστα, το δημοσίευμα προσθέτει: τρακτέρ μπλοκάρουν τους δρόμους. Οι αγρότες κυνηγούν τους αστυνομικούς με την κλίτσα. Οι διαμαρτυρίες ενάντια στις κοινωνικές περικοπές γίνονται βίαιες. Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε κίνδυνο. Και η βρετανική εφημερίδα Guardian αναφέρθηκε μέσα από την ιστοσελίδα της στα επεισόδια, τονίζοντας ότι σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις στο κέντρο των Αθηνών μεταξύ της αστυνομίας και αγροτών. Ο Guardian δημοσίευσε και πολλές φωτογραφίες από τα επεισόδια. Η οργή των Ελλήνων αγροτών κέρδισε στην Αθήνα, γράφει σε ιστοσελίδα βελγικό τηλεοπτικό δίκτυο. Αγρότες από την Κρήτη προσπάθησαν να καταλάβουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη φορολογική μεταρρύθμιση, αναφέρει το δημοσίευμα. Η αστυνομία δέχθηκε πέτρες, ντομάτες και σάπια τρόφιμα. Η κατάληψη της πρωτεύουσας θα διαρκέσει 2 ημέρες, σύμφωνα με τους διαδηλωτές, επεσήμανε το βελγικό δίκτυο. Η γαλλική εφημερίδα La Croix, με τίτλο της «Στην Αθήνα οι αγρότες κατά της φορολογικής μεταρρύθμισης», κατέγραψε τις διαμαρτυρίες τους. Περίπου 2.000 αγρότες άνοιξαν το χορό των διαδηλώσεων στην Αθήνα για να διαμαρτυρηθούν κατά της μεταρρύθμισης για το φορολογικό που απαιτούν οι πιστωτές της Ελλάδος, έγραψε η γαλλική εφημερίδα. Την ίδια στιγμή, οι New York Times εξήγησαν σε δημοσίευμά τους ότι κατά των μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού έχουν ταχθεί πολλές διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες, όπως δικηγόροι, καλλιτέχνες, μηχανικοί, οδοντίατροι και άλλοι εργαζόμενοι. Το αραβικό δίκτυο ARAM, από την άλλη, με φωτογραφίες, απεικόνιζε τους αγρότες να κρατούν γλίτσες και να επιτίθενται σε δημιουργία των αστυνομικών. Να αλλάξουμε θέμα. Συνεχίζεται ο πόλεμος των ανακοινώσεων που ξεκίνησε χθες μεταξύ της κυβέρνησης αλλά και της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τις περιβολίες του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία απάντησε με ανακοίνωσή της εκείνη της κυβέρνησης που την καλούσε να αποφασίσει αν η συμβολή του ΝΑΤΟ είναι ουσιαστική ή δεν πίστευε ότι θα υπήρχε κυβέρνηση που θα επέτρεπε τις περιβολίες. Πάντως η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί με τις κοινές περιβολίες, με τις περιβολίες του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η διορία 3 μηνών στην Ελλάδα για την διαχείριση των συνόρων έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο των Υπουργών, και μάλιστα ενέκρινε μια δέσμηση στάσεων 50 σημείων, κυρίως για τα hot spots, που αν και έχει, όσο πάντως έχει προχωρήσει η κυβέρνηση, η απόφαση αυτή στηρίχθηκε το Νοέμβριο του 2015, καθώς όπως υποστηρίζουν έκαναν κάποιες ευνηδιαστικές επισκέψεις στην χώρα μας. Το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε δέσμηση στάσεων 50 σημείων, με την οποία δίνεται διορία 3 μηνών έως τα μέσα Μαΐου στην Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Η απόφαση λήφθηκε με ειδική πλειοψηφία, δεδομένου ότι η Ελλάδα την καταψήφισε, ενώ η Κύπρος και η Βουλγαρία πήχαν. Όλες οι χώρες ψήφισαν υπέρ της εισήγησης Κομισιόν, η οποία βασίζεται σε επιτόπια ευνηδιαστική αποτίμηση της κατάστασης που έγινε στη χώρα μας τον περασμένο Νοέμβριο. Τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει η χώρα μας δεν αφορούν μόνο τα θαλάσσια σύνορά της, αλλά κάθε μέρος που θεωρείται αναγκαίο προκειμένου να διαφυλαχθεί η ομαλή λειτουργία της συνθήκης Σέγγεν.
Μεταξύ των μέτρων είναι η κατασκευή και λειτουργία των κέντρων καταγραφής και ταυτοποίησης των υποψηφίων προσφύγων, η επαναπροώθηση των οικονομικών μεταναστών στις χώρες τους, η χρησιμοποίηση της βάσης δεδομένων Σέγγεν και η φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων σε συνεργασία με τη Frontex. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τις συστάσεις, οι υποψήφοι πρόσφυγες που θα εισέρχονται στην Ελλάδα δεν θα έχουν το δικαίωμα πλέον να ζητήσουν να μεταφερθούν στη χώρα της προτίμησής τους. Η τύχη τους θα αποφασίζεται στη συνέχεια, στο πλαίσιο της μετεγκατάστασής τους σε άλλες χώρες. Προς το παρόν, η μετεγκατάσταση δεν λειτουργεί λόγω της απροθυμίας των κρατών μελών, δεδομένου ότι από τους 66.400 που έχουν δεσμευθεί να πάρουν από τη χώρα μας, έχουν πάρει μόλις 218. Όσοι χαρακτηρίζονται οικονομικοί μετανάστες και δεν έχουν δικαίωμα ασύλου, θα πρέπει να κρατούνται σε κλειστά κέντρα μέχρι την απομάκρυνσή τους από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επαναπροώθησή τους. Όπως τονίζεται, πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία επαναπρόθεσης των παράνομων μεταναστών στην Τουρκία, σύμφωνα με τη διμερή συμφωνία που έχει υπογράψει η χώρα αυτή με την Ελλάδα. Η χώρα μας καλείται ακόμη να ενεργοποιήσει ένα σύστημα επιτήρησης που θα υποστηρίζεται από περιπολικά σκάφη για τον εντοπισμό πλοίων, μικρών και μεγάλων, στα θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία, προκειμένου να εντοπίζονται διακινητές με τους υποψήφιους πρόσφυγες. Τέλος, θα γίνεται έλεγχος στα λιμάνια, ακόμη και σε κουρασγερόπλια και σκάφη αναψυχής που έρχονται από τρίτες χώρες. Η απόφαση επιτεύχθηκε στη συνεδρίαση των μονίμων αντιπροσώπων των κρατών μελών και εγκρίθηκε ως σημείο Α, δηλαδή χωρίς συζήτηση, από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση των συστάσεων προς την Ελλάδα επιτρέπει νόμιμα πλέον στις άλλες χώρες και κυρίως στη Γερμανία, την Αυστρία και τη Σουηδία να παρατείνουν τους προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα Σέγγεν. Οι έλεγχοι μπορούν να παραταθούν μόνο εάν διαπιστωθεί η αδυναμία μιας χώρας να φυλάξει τα εξωτερικά της σύνορα. Πάντως η Ελλάδα κατέθεσε συνημμένη δήλωση στα πρακτικά με την οποία προβάλλει τη διαφωνία της. Ωστόσο, καθιστά σαφές ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους οργανισμούς και τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων. Η δήλωση της Ελλάδος λέει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα δεν είναι δυστυχώς σε θέση να δώσει τη συγκατάθεσή της όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση του 2015. Της εφαρμογής του κεκτημένου Σέγγεν στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων από την Ελλάδα, δηλαδή στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία. Η Ελλάδα επιθυμεί να επαναλάβει τη θέση της ότι τα συμπεράσματα της ευνηδιαστικής επίσκεψης αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου του 2015 δεν συνιστούν σοβαρές ελλείψεις και δεν παρέχουν καμία απόδειξη ότι η Ελλάδα αμελεί σοβαρά τις υποχρεώσεις της. Μάλιστα, υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η μαζική μεικτή μεταναστευτική ροή είναι τέτοιας φύσεως που θα έθετε υπό σοβαρή πίεση τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων οποιουδήποτε κράτους μέλους και επιπλέον ότι έχει λάβει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Τέλος, η Ελλάδα θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δυσανάλογη μεταναστευτική πίεση, να κινητοποιήσει πόρους και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια πρωτίστως για την προστασία των προσφύγων που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Από την άλλη πλευρά, η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει υπέρ της εμπλοκής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας παρά τις αντιδράσεις που εκφράστηκαν στο εσωτερικό της. Στις σημερινές έκτακτες συνθήκες, η εμπλοκή του ΝΑΤΟ με το σκοπό να συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό των συνεχώς αυξανομένων μεταναστευτικών ροών προς την πατρίδα μας κινείται στη σωστή κατεύθυνση, επανέλαβε αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον κύριο Πάνο Καμένο, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος, αποκρούοντας έτσι τις κατηγορίες ότι η αξιωματική αντιπολίτευση μεταβάλλει στάση λόγω εσωτερικών διαφωνιών. Και βέβαια, μετά από τις όποιες αποφάσεις πάρθηκαν ανάμεσα στους υπουργούς αμήνης της Ευρώπης, βλέπουμε λοιπόν ότι θα υπάρξει άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Και εννοείται ότι τις επόμενες ημέρες θα αναλάβει και δράση στα σύνορα Ελλάδος και Τουρκίας. Μάλιστα, οι συγκεκριμένες αποφάσεις προκάλεσαν και έναν έντονο διάλογο στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Πάνου Καμένου, του αρμοδίου υπουργού, αλλά και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Νικουδέμια.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναλάβει δράση η νατοϊκή δύναμη που είναι ήδη στη Σούδα, αναμένοντας συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο που θα ετοιμάσει η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ μέσα σε περίπου 2 εβδομάδες. Πρόκειται για τα 4 πρώτα σκάφη που αναλαμβάνουν πλέον ενεργό ρόλο στη φύλαξη του θαλάσσιου χώρου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ώστε να επιτευχθεί η ανάσχεση των προσφυγικών ροών. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πάντως διευκρίνησαν μετά τη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ που έγινε στις Βρυξέλλες ότι διασφαλίζονται πλήρως τόσο η εθνική κυριαρχία της χώρας μας, όσο και η αρμοδιότητά της σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Όπως διευκρινίστηκε, τα ανατοϊκά πολεμικά πλοία θα περιπολούν ανατολικά των ελληνικών νησιών και θα έχουν ως ρόλο τον εντοπισμό σκαφών που βγαίνουν από τα τουρκικά παράλια και κατευθύνονται προς την Ελλάδα. Τα πληρώματά τους θα εντοπίζουν το στίγμα του σκάφους και θα ενημερώνουν ακολούθως είτε την τουρκική ακτοφυλακή είτε τη Frontex, ώστε το σκάφος να επιστρέφει στις τουρκικές ακτές. Εάν δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, τότε θα ενημερώνεται η ελληνική ακτοφυλακή που θα έχει ως υποχρέωση να επιστρέψει το σκάφος σε νατοϊκό πλοίο, το οποίο στη συνέχεια θα αναλαμβάνει την υποχρέωση της μεταφοράς των προσφύγων στην Τουρκία. Το θέμα προκάλεσε τη σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ του Πάνου Καμένου και του Νίκου Δένδια. Έχετε φέρει το ΝΑΤΟ με Γερμανό διοικητή ως αστυνομικό στο Αιγαίο, ναι ή όχι? Δεύτερον, έχετε κάνει τον Ερντογάν Σουλτάνο και αναγκάζεται η Ευρώπη και όλοι οι αρχηγοί κρατών να πηγαίνουν στον Ερντογάν να τον παρακαλέσουν, ναι ή όχι? Έχετε κάνει τα Σκόπια το φράκτη της Ευρώπης? Μίλησα με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, την οποία απέστειλε ο πρόεδρός σας στο Υπουργείο Άμυνας για να ενημερωθεί για τη συζήτηση στο ΝΑΤΟ. Την ενημέρωσα για όλο το κείμενο, το οποίο είναι απόρριτο. Θα σας παρακαλέσω καταρχήν να συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Η απάντηση της κυρίας Μπακογιάννη ήταν ότι οι συνομιλίες οι οποίες έγιναν είναι προς τη θετική πλευρά. Αυτοί οι οποίοι προ λίγων μηνών απευθύνονται προς αυτή την πλευρά της Βουλής με επικλήσεις του τύπου Μερκελόδουλη και Γερμανοτσολιάδες υποβάλλουν έτοιμα στη γερμανική πλευρά να έχετε να διοικήσει μοίρα στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Η κυβέρνηση είναι ενωμένη, υπάρχει κοινή γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες, εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό και θα σας απαντήσουμε σε ό,τι θέλετε. Εμείς δεν υπήρξαμε ποτέ γερμανοτσολιάδες. Θα πούμε τώρα ότι στο Μόναχο συνεχίζεται αυτή η διεθνή συνάντηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, όπου τουλάχιστον οι δύο δυνάμεις αποφάσισαν την πάυση των εχθροπραξιών. Αποφάσισαν να φτιάξουν μάλιστα και δύο ομάδες, οι οποίες η μία θα κοιτάζει την πάυση, όπως είπαμε, η άλλη για το πώς και πού μπορεί να φτάσει γρηγορότερα η ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Τζον Κίρι βέβαια διευκρίνησε ότι οι δεσμεύσεις αυτές, μέχρι τουλάχιστον να συγκροτηθούν αυτές οι ομάδες, αυτές οι δεσμεύσεις είναι ακόμη στα χαρτιά. Δεν δεσμεύεται δηλαδή κανείς. Αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι σήμερα η Τουρκία φαίνεται ότι τραβάει το σχοινί και λέει χαρακτηριστικά ότι ίσως ένα βήμα πρώτο είναι να απογειωθούν πολεμικά τις αεροσκάφη και να βομβαρδίζουν και μάλιστα δεν αποκλείει ακόμα και μία χερσαία επέμβαση στα εδάφη της Συρίας. Εκεί βέβαια θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα, καθώς με ανακοίνωσή της και η Σαουδική Αραβία είπε ότι θα στείλει σε βάση, στο Ιντσιλίκ, σε βάση της Τουρκίας πολεμικά αεροσκάφη για να συμμετέχουν και αυτά στους βομβαρδισμούς. Μετά από μαραθώνιες συνομιλίες, οι οποίες συμπεριλάμβαναν τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και περισσότερες από 10 χώρες που συμμετείχαν στο Μόναχο, συμφώνησαν πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τη Συρία θα πρέπει να ξεκινήσουν ξανά στην Γενέβη το συντομότερο δυνατό. Ουσιαστικά, αποφασίστηκε να τεθεί σε εφαρμογή πάυση των εχθροπραξιών στη Συρία και να υπάρξει άμεση παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Κέρι. We have agreed to implement a nationwide cessation of hostilities to begin in a target of 1 week's time. That's ambitious, but everybody is determined to move as rapidly as possible to try to achieve this. This will apply to any and all parties in Syria, with the exception of the terrorist organizations Daesh and al-Nusra, and any other terrorist organization designated by the Security Council. Ο
Ο Αμερικανός Υπουργός, ο οποίος πλαισιωνόταν από τον ομόλογό του της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, και τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών, Στάφαν Ντεμιστούρα, διευκρίνησε ότι οι δεσμεύσεις που προέκυψαν από τη συνάντηση στο Μόναχο βρίσκονται μόνο στα χαρτιά. Μαζί με τον Λαυρόφ συμφώνησαν πως η αληθινή δοκιμή θα φανεί στο έδαφος Συρίας, από το αν αυτές οι δεσμεύσεις στηριχθούν από όλες τις πλευρές που μάχονται στη χώρα. Τέλος, παραμένει ως πρωταρχικός ο στόχος επιστροφής, καθεστώτος και αντιπολίτευσης στις έμεσες συνομιλίες της Γενέβης υπό τον ΟΗΕ. Το κοινό ανακοινωθέν προσυπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Κατάρ και η Τουρκία. Συμφωνήθηκε επίσης η σύσταση δύο ομάδων εργασίας, μία για ανθρωπιστικά ζητήματα και μία για στρατιωτικά και πολιτικά, και κυρίως εχθροπραξίες, οι οποίες θα επιτηρούν την τήρηση των συμφωνηθέντων. Να αλλάξουμε θέμα. Πίσω στα δικά μας, εντός λίγων ημερών η κυβέρνηση θα δημοσιεύσει την προκήρυξη για το διαγωνισμό που αφορά τις τηλεοπτικές άδειες. Αναφέρει ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Νίκος Παπάς, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά. Κάνει λόγο για αποκατάσταση της ομαλότητας. Έγγραφο όμως από το liberal.gr διαψεύδει την απόφασή του για 4 άδειες. Εντός ολίγων ημερών η κυβέρνηση θα δημοσιεύσει την προκήρυξη για το διαγωνισμό που αφορά τις τηλεοπτικές άδειες, αναφέρει ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς, ο οποίος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Παραπολιτικά κάνει λόγο για αποκατάσταση ομαλότητας και τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο με ψήφιση της σχετικής τροπολογίας. Όπως αναφέρει, δεν θα αφαιρεθούν άδειες, γιατί δεν υπάρχουν άδειες. Διευκρινίζει ότι ο διαγωνισμός θα γίνει σε πολλαπλούς γύρους. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει αρχικά ο διαγωνισμός για την πρώτη άδεια, μετά ο διαγωνισμός για τη δεύτερη, μετά για την τρίτη και τέλος για την τέταρτη. Συμπληρώνει ότι τον διαγωνισμό θα διενεργήσει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Παράλληλα, αναφέρει ότι η DGA θα πρέπει να μεταδίδει το σήμα μόνο όσων καναλιών έχουν άδεια. Ενώ, αν κάποιος θέλει να εκπέμψει από την Κύπρο δορυφορικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αναφερόμενο στον αριθμό των 4 τηλεοπτικών αδειών που θα χορηγηθούν, ο Υπουργός Επικρατείας σημειώνει ότι ο περιορισμένος αριθμός των αδειών είναι αυτός που μπορεί να διασφαλίσει ότι και ο διαγωνισμός θα γίνει και η ποιότητα θα μπορεί να εξασφαλιστεί και τα σχήματα θα είναι βιώσιμα. Τα μη βιώσιμα σχήματα δεν μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό, όπως είχαν τα κανάλια το προηγούμενο διάστημα, λέει χαρακτηριστικά. Για το ενδεχόμενο να κρίνει αντισυνταγματικό τον νόμο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο κ. Παπάς, παρατηρεί πως αν ο συνταγματικός νομοθέτης ήθελε ρητά και αποκλειστικά η αρμοδιότητα αδειοδότησης να ανήκει στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, δεν θα είχε παρά να την αναφέρει στο ίδιο εδάφιο που αναφέρει τα πρόστιμα και τις διοικητικές κυρώσεις στο άρθρο 15 του Συντάγματος. Στην ερώτηση γιατί η κυβέρνηση δεν δίνει ονόματα όταν μιλάει για διαπλοκή, ο κ. Παπάς λέει μεταξύ άλλων ότι δεν έχει νόημα να φεύγει ο ένας καναλάρχης, ο οποίος δεν κατέθεται πόθεν έσχες, και να έρθει ένας άλλος που κάνει το ίδιο. Το θέμα είναι να πάψουν τα φαινόμενα. Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού εξαπολύει επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι ενώ αρχικά οι τρεις υποψήφοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας είχαν δεσμευθεί ότι θα έβρισκαν λύση στο ζήτημα του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και είχαν αρχίσει να συζητούνται ονόματα, σήμερα ο μόνος καημός της Νέας Δημοκρατίας είναι να μην γίνει διαγωνισμός. Τέλος, ο Υπουργός Επικρατείας αποκλεί το ενδεχόμενο εκλογών, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για εκλογές. Την ώρα όμως που ο Νίκος Παπάς κάνει λόγο για σκοπιμότητες όσων αμφισβητούν τα στοιχεία που έχει παραθέσει για τον αριθμό ιδιωτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης στην Ευρώπη, οι ίδιες οι υπηρεσίες του Υπουργείου τον διαψεύδουν. Για παράδειγμα, ο κ. Παπάς ισχυρίζεται ότι στη Γερμανία λειτουργούν μόλις 6 τηλεοπτικοί σταθμοί. Σε σχετική επιστολή που αποκαλύπτει το liberal.gr, με αποδέκτη τον ίδιο που εστάλει στις 16 Ενδεκάτου 2015, το γραφείο τύπου της πρεσβείας μας στο Βερολίνο τον ενημερώνει ότι υφίστανται συνολικά 57 τηλεοπτικοί σταθμοί σε λειτουργία στη γερμανική επικράτεια, που εκπέμπουν με ψηφιακή επίγεια ευρύ εκπομπή. Ενώ οι ιδιωτικοί σταθμοί που λειτουργούν υπό τις προϋποθέσεις Παπά είναι 32. Κυρίες και κύριοι, πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο, να πούμε ότι αύριο, Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου, και ώρα 9.30 το πρωί, τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας, στη Νέα Φιλαδέλφια, το ετήσιο μνημόσυνο υπεραναπαύσεως της ψυχής του πολύ αγαπημένου μας, του λατρευτού μας, του Γιώργου του Ζερβού, του συναδέλφου που ήταν χρόνια στην οικογένεια του Blue Sky. Να επαναλάβουμε ότι αύριο, Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου και ώρα 9.30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας, Νέας Φιλαδέλφειας, τον Γιώργο τον Ζερβό, τον συνάδελφο, που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε και τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε να δούμε και την πρόγνωση του καιρού, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Στα δυτικά βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές με βαθμία εξασθένιση. Στα υπόλοιπα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και βαθμία νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Blue Sky 9. Όλους εμάς, από σκηνοθέτη, τεχνικούς και δημοσιογράφους, να είστε όλοι καλά και να έχετε μια καλή Κυριακή.